ότι θέλουμε να εμπιστευτούμε την τύχη της ομάδας σε έμπειρα χέρια, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράστιες γνώσεις και τεράστιες εμπειρίες, και θέλουμε η Αθηναίδα να πάρει πολύ από την λαμπρότητα και από την δόξα του Γιώργου Βαΐτση, γιατί η πρώτη κατηγορία είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, και πιστεύουμε ότι με αυτή την επιλογή μας θα πάμε ακόμα καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν γενικότερα κινήσεις που θα προσελκύσουν και πάλι το κυψελιώτικο κοινό στο γήπεδο, στο πλευρό της πράγματι ιστορικής Αθηναίδας. Κοιτάξτε, βασικός μας στόχος είναι να κρατηθεί ο κορμός της περσινής ομάδας. Δεν θέλουμε να κάνουμε πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί αποδεδειγμένα πήραμε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ εύκολα, πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει η τελική βαθμολογία. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα γίνουν κάποιες προσθήκες ποδοσφαιριστών, έμπειρων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα δέσουν με τους ήδη υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Εκτός από τον προπονητή θα παραμείνουν ήδη συνεργάτες, δηλαδή ο γυμναστής θα είναι πάλι ίδιος και θα αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο του τεχνικού διευθυντή ένας ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής, ο Παντελής Σταθόπουλος, ο οποίος τερματίζει την ποδοσφαιρική του θητεία και ξεκινάει πια να είναι ο συμβητικός κρίκος μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδος και της διοίκησης. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Ξέρετε, πιστεύουμε πάρα πολύ και εκτός από τις προσθήκες που θα κάνουμε, ότι πρέπει να ανεβάσουμε και πολλά παιδιά από το εφηβικό της Αθηναίδος, γιατί πλέον το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στηρίζεται πάρα πολύ στη νεολαία. Όσοι πιστεύουν ότι για να έχεις καλή ομάδα πρέπει να κάνεις πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές, ηχηρές μεταγραφές, πλανώνται πλάνοι λικτράν. Όλες οι μεγάλες ομάδες παγκόσμια κοιτάζουν όσο μπορούν περισσότερο τις ακαδημίες τους να φέρουν, να ανεβάσουν τα νέα παιδιά και να φτιάξουμε σιγά σιγά την Αθηναίδα που θα αποτελείται από τα δικά της παιδιά. Για τη σεζόν που έρχεται, είπατε ότι στόχος είναι η ομάδα να έχει μια καλή πορεία στην πρώτη κατηγορία, που σαφέστατα δεν είναι και εύκολη. Από εκεί και ύστερα, και το τελευταίο ερώτημα σίγουρα είναι, ποιες είναι οι μελλοντικές σας βλέψεις για την ομάδα? Κοιτάξτε, στην πρώτη κατηγορία για να μην πέσεις πρέπει να κυνηγήσεις να ανέβεις. Εμείς λοιπόν αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, αν θα έρθει και η άνοδος, θα είναι καλοδεχούμενη. Θέλουμε να παγιώσουμε την Αθηναίδα στην πρώτη κατηγορία, εκεί άλλωστε που μας αξίζει και που έχει παίξει πολλά χρόνια η Αθηναίδα. Δυσκολευτήκαμε, δεν ήταν τίποτε εύκολο το να πάρουμε την ομάδα από τη γάμα κατηγορία όταν την ανέλαβα εγώ και να τη φτάσουμε στην πρώτη κατηγορία σε ένα χρόνο ρεκόρ, σε 2 χρόνια. Άλλες ομάδες για να το πετύχουν αυτό περάσανε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς μέσα σε 2 χρόνια, εγώ και οι συνεργάτες μου, γιατί έχουμε μάθει να δουλεύουμε σαν ομάδα και είμαστε μια οικογένεια εδώ στην Αθηναίδα, δουλέψαμε οργανωμένα και καταφέραμε να πετύχουμε αυτό που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί κάποια ομάδα να το κάνει. Δηλαδή σε 2 χρόνια, 2 ανόδους, εντωμεταξύ η μία από αυτές να είναι ένα ήττο πρωτάθλημα. Έτσι φέτος θα προσπαθήσουμε να παγιωθούμε στην πρώτη κατηγορία. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ό,τι μας βγει καλύτερο να το κάνουμε. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και θα ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και που ήρθατε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Κυψέλης και στη Λέσχη της Αθηναίδας για να μιλήσουμε, και εύχομαι στο μέλλον να έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι. Εμείς εδώ σαν Αθηναίδα που είμαστε η ομάδα της Κυψέλης θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για ό,τι προκύψει στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.